Σήμερα όμως θέλω να μιλήσω για ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Άρτα, από όπου και προέρχομαι, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ. Και θα σας παρακαλούσα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας να εξετάσετε για τον τρόπο να αποτραπεί μια τεράστια αδικία που γίνεται εις βάρος πολιτών στην Άρτα. Το ζήτημα είναι μεγάλο, αφορά 200 οικογένειες εντός του αστικού ιστού. Ήδη έχουν ασκηθεί αγωγές κατά 108 ιδιοκτητών από το ΤΕΘΑ, από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, με τις προτάσεις στα δικαστήρια να κατατίθενται αυτές τις μέρες. Πρόκειται για ιδιοκτήτες οικοπαίδων και οικιών γύρω από το στρατόπεδο της πόλης, στρατόπεδο Βέρση. Οι ισχυρισμοί του ΤΕΘΑ είναι ότι όλη η έκταση που βρίσκεται κάτω από την περίφραξη του στρατοπέδου, σας ενημερώνω ότι αυτό είναι καρδιά της πόλης, δεν είναι κάτι περιφερειακό. Εντός σχεδίου πόλεως, ότι όλη αυτή η περιοχή που βρίσκεται γύρω από το στρατόπεδο ανήκει στο ΤΕΘΑ και για να το ισχυροποιήσουν απομνημονεύονται ακόμη και απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Στην πραγματικότητα εκεί υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αγοράσει με νόμιμα συμβόλαια τα ακίνητα και έχουν μακρόχρονη κτήση. Θα έπρεπε τουλάχιστον να προστατεύονται ως καλόπιστοι τρίτοι που απέκτησαν με αγορά και καταβολή τιμήματος πολλοί εξ αυτών. Ναι. Και τονίζω ότι τα όρια του στρατοπέδιου έχουν από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας μονομερώς αναπροσαρμοστεί με απόφαση στρατιωτικής υπηρεσίας ήδη από το 1955. Όπως σας είπα, είναι εντός του αστικού ιστού και εντός του σχεδίου πόλεως. Στην πλειοψηφία δε αυτά έχουν οικοδομηθεί, ορισμένα μάλιστα και με τη λήψη στεγαστικών δανείων και γι' αυτό το ΤΕΘΑ ενάγει και τις τράπεζες, γιατί έχουν κάνει τίτλους ιδιοκτησίας, έχουν ελέγξει τίτλους ιδιοκτησίας οι τράπεζες πριν χορηγήσουν τα δάνεια. Σε πολλές δε περιπτώσεις οι πολίτες έχουν αναγνωριστεί ως ιδιοκτήτες και με αποφάσεις του Εθνικού Κτηματολογίου. Εδώ λοιπόν, στο άρθρο 15 προβλέπεται, αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 εφαρμόζονται και στα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Συνεπώς, με βάση αυτή τη ρύθμιση του νομοσχεδίου, καλούνται οι ιδιοκτήτες να καταβάλουν υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ακίνητα 30 χρόνια και αν υπάρχει κτίσμα γερθέν μέχρι το 91 ή 40 χρόνια και με κτίσμα στο 81, το 100% της αντικειμενικής αξίας με προσάυξης 25% εάν υπάρχει κτίσμα. Με έκπτωση ανάλογα με τα χρόνια κατοχής έως και 50%. Αυτό προβλέπεται στις συγκεκριμένες διατάξεις. Για αυτούς λοιπόν τους 108 αρτινούς ιδιοκτήτες που ήδη είναι αναγόμενοι από το ΤΕΘΑ, το ποσό εξ αγοράς ορίζεται στο 50% της αντικειμενικής με βάση το άρθρο 8 του νομοσχεδίου. Εδώ έχω και την ανακοίνωση και την θέση που πήρε ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας για τις αγωγές αυτές, το οποίο και θα καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ. Τι λέει, καταγγέλει ο Δικηγορικός Σύλλογος τη στάση του ΤΕΘΑ και όπως αναφέρεται, επακριβώς, ανατρέπεται η υφιστάμενη επί σειρά δεκαετιών πραγματική κατάσταση που συνεπάγεται τον εξανδραποδισμό των σημερινών κατόχων των αντιστοίχων ακινήτων, αφού επιπλέον πρώτον τους οδηγεί σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες, με οικονομικό κόστος βεβαίως, δεύτερον δεσμεύει υπέρμετρα και πέραν των συνταγματικών προβλέψεων τις ιδιοκτησίες, μέχρι σε εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως, αφού παρεμποδίζεται τόσο η διάθεση όσο και η αξιοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πρόκειται για ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα στην πόλη. Τι μπορεί να γίνει, τι πιστεύω. Ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια και ειδική ρύθμιση για τις περιπτώσεις αυτές, όπως στην Άρτα που πρόκειται για ολόκληρους οικισμούς. Στον οικισμό περιλαμβάνεται και ιερός ναός, και υδατοδεξαμενή, και πάρκο του Δήμου. Και κατελάχιστον πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθεί και για τα ακίνητα του ΤΕΘΑ η εφαρμογή του άρθρου 16 του παρόντος νομοσχεδίου, δηλαδή στις ειδικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με το οποίο το δημόσιο απέχει από την άσκηση αγωγών και οι διανυγήσεις δίκες καταργούνται όταν πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού
και ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές. Το άρθρο αυτό αφορά μόνο ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα προτείνω την επέκταση και για ακίνητα που ισχυρίζεται το Άμυνας ότι είναι στη δική του ιδιοκτησία. Νομίζω ότι πρέπει κατ' ελάχιστο να γίνει αυτή η τροποποίηση και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 16, ώστε να εφαρμόζεται και στο ΤΕΘΑ όπως τα προηγούμενα άρθρα του νομοσχεδίου. Και βεβαίως να μην οδηγηθούν οι δεκάδες, όπως σας είπα, οικογένειες Αρτινών σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Και θα σας καταθέτω και του Δικηγορικού Συλλόγου. Ευχαριστώ.